Από 50-60% θα ανέλθει η επιδότηση για το νέο πρόγραμμα ανακυκλών αλλάζω θερμοσύφωνα που θέτει σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Το πρόγραμμα θα αφορά θερμοσύφωνα για πρώτη ή δεύτερη κατοικία και θα χωρίζει του δικαιούχου σε τρει εισοδηματικέ κατηγορίε: έω 5.000 ευρώ, έω 10.000 ευρώ και από 10 έω 30.000 ευρώ, 30 ευρώ. Περιμένουμε να ανοίξει πλατφόρμα για την ανακύκλωση συσκευών για του ηλιακού θερμοσύφωνε πλέον από μέρα σε μέρα. Από τα λίγα πράγματα που ξέρουμε κι εμείς είναι ότι η επιδότηση θα είναι από 50% έως 60%. Είναι ανάλογα με τον, τι καθαριστικό έχει κάποιος πελάτης. Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αφορούν τώρα οικογένειε οικογένειες με, χαμηλό, με οικογενειακό εισόδημα ε, που δεν θα ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ ε, και ανα, προσαξ, με την προσάξηση κάποιου προστατευόμενου μέλου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του προγράμματο, για τη χρηματοδότηση προβλέπονται συνολικά έω και 100 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό αυτό να αφορά στην επιχορήγηση των ωφελούμενων μέσω βάουτζερ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά τα πρότυπα των αλάζος αλλάζω συσκευή. Η επιδότηση ανάλογα με τη χωρητικότητα του θερμοσύμφωνα, το ετήσιο εισόδημα και το ποσοστό μείωση του δικαιούχου αναμένεται να ξεκινήσει από 510 ευρώ και να φτάνει έω και τα 905 ευρώ. Η βασική προπόθεση για να υπαχθεί κάποιο σε αυτήν την αίτηση είναι τα εξή. Ε, πρέπει λοιπόν η οικογένεια να έχει διαθέσιμο ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, ο οποίο να, έχει, να είναι σε λειτουργία ε, και όχι να έχει κάποιον στην αποθήκη αποθηκευμένο. Επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο Κατασκευάζεται στην Ελλάδα και τα εταιρείε που έχουμε δεν είναι πάρα πολλέ. Οπότε καταλαβαίνετε, η μεγάλη ροή του κόσμου δεν θα μπορέσει να ανταπεξελίθει το κάθε ελληνικό εργοστάσιο. Εμεί όμω, σαν κατάστημα, είμαστε έτοιμοι. Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 120.000 νοικοκυριά, ενώ η ανακύκλωση θερμοσύμφωνα έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού θα υπάρξει μείωση που υπολογίζεται τουλάχιστον στα 210 εκατομμύρια τόνου διοξιδίου του άνθρακο ανά και μείωση στην κατανάλωση ρεύματο για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%. Θέλουν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τις πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, την ηλιακή πηγή ενέργειας και να αντικαταστήσουμε λοιπόν αυτούς τους θερμοσύφωνες με τους ηλιακούς που καταλαβαίνετε τι μείωση θα έχουν αυτά τα νοικοκυριά στο κόστος της ενέργειας. Κάποιος πελάτης, ας πούμε, ο οποίος μέχρι πρώτη είχε ένα θερμοσύφωνα που λειτουργούσε με το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει φτάσει η κιλοβατόρα σε πολύ αυξημένε τιμέ. Είναι λογικό να θέλει να πάρει έναν ηλιακό που θα είναι δωρεάν ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Οι αιτήσει θα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω τη ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr.